Υποδεχτήκαμε σήμερα στην Κέρκυρα το διοικητή του ΟΑΕΛ, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και ήρθαμε εδώ στις εργατικές κατοικίες, ένα έργο το οποίο έχει καταντήσει γεφύρι της Άρτας για πολλά χρόνια. Ευελπιστούμε ότι με την πολιτική βούληση που υπάρχει, ενώ της κυβέρνησης, του Υπουργού, του κυρίου Βρούτση και βεβαίως του διοικητού του ΟΑΕΔ και σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το έργο θα ολοκληρωθεί και προσωπική μου εικόνα είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου οι άνθρωποι θα έχουν μπει στα σπίτια τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωτοψάλτη και βεβαίως τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, διότι από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκαν με το θέμα των εργατικών κατοικιών της Κέρκυρας, διόρθωσαν τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης, έτρεξαν τα γραφειοκρατικά θέματα και τώρα είμαστε πλέον στην τελική διαδικασία ολοκλήρωσης. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Καλωσορίζω για άλλη μια φορά τον κύριο διοικητή και ο λόγος είναι στον κύριο διοικητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί θέλω να ενημερωθώ για την πορεία του έργου ο ίδιος, αλλά όπως ξέρετε αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση του ΟΑΕΔ η ολοκλήρωση και των 5 μεγάλων έργων εργατικών κατοικιών που έχει ως καθολικός διάδοχος του ΤΕΟΣ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας την υποχρέωση να αποπερατώσει και να ολοκληρώσει ο ΟΑΕΔ. Το έργο της Κέρκυρας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Από την πρώτη στιγμή ως νέα διοίκηση έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας μαζί σε συνεργασία με τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, να δρομολογήσουμε όλες τις διαδικασίες ώστε επιτέλους να ολοκληρωθεί το έργο και οι οικογένειες που δικαιούνται να μπουν στα σπίτια τους. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θα τρέξουμε δυνατά, γρήγορα και κυρίως συντονισμένα μαζί και με την τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι θα ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και επιτέλους αυτό το πολύπαθο έργο θα ολοκληρωθεί. Είναι υποχρέωση του ΟΑΕΔ αυτές οι κατοικίες να ολοκληρωθούν και θα ολοκληρωθούν. Από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους τους φορείς για τις προσπάθειες που κάνουν, να ευχαριστήσω για όλους που συμβάλλουν με τον τρόπο που μπορούν για την ολοκλήρωση του έργου και να ξέρουν ότι η βούληση η δικιά μας είναι ξεκάθαρη να τελειώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και οι οικογένειες να μπουν στα σπίτια τους. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του ΟΑΕΔ, παρότι είμαστε νέα διοίκηση, την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις που έχουν υποστεί αυτές οι οικογένειες, αλλά ως νέα διοίκηση, τους πρώτους 5,5 μήνες που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, έχω πει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τελειώνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τις δεξαμενές και κάποια υπόλοιπα έργα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν οι οικογένειες και σε δεύτερη φάση να κατασκευαστεί ο αγωγός που θα είναι και η μόνιμη λύση για το αποχετευτικό θέμα. Οπότε αυτή τη στιγμή περιμένουμε μία συμπληρωματική σύμβαση και έχουμε δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις, έχει υπογράψει ο Υπουργός και τηρούμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, έτσι ώστε αυτή η συμπληρωματική σύμβαση να προχωρήσει, να υπογραφεί και να κάνουμε τις δεξαμενές και τα υπόλοιπα έργα να μπουν οι οικογένειες και σε δεύτερη φάση τον αποχετευτικό αγωγό, ο οποίος θα δώσει τη μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Είναι ένα πολύπαθο έργο, αλλά αν υπάρχει η βούληση, αν υπάρχει ο συντονισμός και αν υπάρχει η διαδικασία αυτή η οποία έχουμε φτιάξει και τρέξει σωστά, ευελπιστώ και εγώ ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουν οι οικογένειες να μπουν στα σπίτια τους. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε είναι όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό που μπορώ εγώ να δεσμευθώ είναι ότι μέσα σε αυτό το έτος θα προσπαθήσουμε να μπουν οι πρώτες οικογένειες στα σπίτια τους. Αλλά πρέπει να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξέρετε ότι κάποιες από αυτές τις διαδικασίες δυστυχώς έχουν συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα που είναι εκτός ελέγχου της διοίκησης του ΟΑΕΔ. Εμείς από την πλευρά μας πιέζουμε όλα να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σας λέω, έχουμε 5 μεγάλα έργα από τον ΤΕΟΣ ΟΕΚ και θέλουμε να τα τελειώσουμε όλα. Η Κέρκυρα αποτελεί προτεραιότητα της νέας διοίκησης να ολοκληρωθεί άμεσα.